Καλημέρα αγαπητοί συνέλληνες. Σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή του 2023. Είναι η κορύφωση των παθών του Κυρίου. Την Κυριακή θα εορτάσουμε την Ανάσταση. Το ζητούμενο είναι, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνέλληνες, ότι τα πάθη αυτού του λαού και αυτής της χώρας συνεχίζονται. Συνεχίζονται χωρίς να έρχεται η Ανάσταση. Συνεχίζονται και όλα βαίνουν προς τα χείρο, δηλαδή προς τα χειρότερα. Πότε θα έρθει η Ανάσταση σε αυτόν τον τόπο? Τον άλλο μήνα, 21 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου, έχουμε εκλογές. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι από το 2010, όταν επευλήθησαν σε αυτή τη δύσμηρη χώρα τα μνημόνια, κάθε πράξη των κυβερνήσεων από τότε μέχρι σήμερα είναι άκυρη, εφόσον παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία της χώρας στους ξένους. Είδατε όλοι σας ότι παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Τζανερίκος ένα μήνα προ της συνταξιοδοτήσεώς του. Πολύ καλή κίνηση και αξιέπαινος. Διότι ο άνθρωπος αυτός ο ανώτατος δικαστικός, δεν εδέχθη να υποκύψει στις πιέσεις της κατοχικής κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη ή μάλλον της κυβερνήσεως του Γιώργου Γεραπετρίτη, διότι αυτός είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός της χώρας. Όμως, θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση, την οποία παρατήρηση δεν θα ακούσετε από κάποιον άλλον. Γιατί ο κύριος Τζανερίκος δεν παραιτήθη από τις θέσεις του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου όταν επευλήθησαν στον λαό αυτό υποχρεωτική, εκβιαστική και εξαναγκαστική εμβολιασμή, γιατί δεν παραιτήθηκε όταν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατήργησε ουσιαστικά τις προσωπικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών με την επιβολή των εξαναγκαστικών εμβολιασμών, οι λέξεις εμβολιασμών εντός εισαγωγικών, γιατί δεν παραιτήθη τότε, που είναι ένα θέμα απείρως σοβαρότερο, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, όσοι δεν δεχθήκατε να γίνετε πειραματόζωα των φαρμακευτικών εταιριών, έχουν σημειωθεί χιλιάδες θανάτων από τότε που δέχθηκαν ηλιθίως και συμφεροντολογικώς φερόμενοι πλήστοι Έλληνες να γίνουν πειραματόζωα των φαρμακευτικών εταιριών. Γιατί? Γιατί δεν παραιτήθη τότε ο κύριος Τζανερίκος και παραιτήθη τώρα? Και γιατί δεν παραιτήθησαν και οι άλλοι δικαστικοί? Για ποιο λόγο?
Δεν ξέρω τι θα γίνει με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Εγώ προσωπικά δεν τάσσομαι υπέρ κάποιου κόμματος. Είτε αυτό είναι μεγάλο, είτε αυτό είναι μικρό, είτε αυτό έχει ρεύμα, είτε δεν έχει. Και πάλι επαναλαμβάνω και φρονώ ότι οι εκλογές δεν αποτελούν τη λύση στο πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος. Είναι θέμα επιβιώσεως του ελληνισμού ως λαού και ως έθνος σε αυτή τη χώρα. Δραστικά μέτρα χρειάζονται, τα οποία δεν μπορούν να προκύψουν από αποτέλεσμα εκλογών. Η ιστορία μας διδάσκει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα σας υποδείξω εγώ τη λύση. Η χώρα αυτή πρέπει να απαλλαγεί από τους πολιτικάριδες, τα λαμόγια, τους εργολάβους, τους μιζαδόρους, το οργανωμένο έγκλημα το οποίο έχει αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση. Ή να το πω καλύτερα, ότι το έγκλημα εκφράζεται μέσω ορισμένων κυβερνητικών στελεχών. Υπάρχει το αόρατο ή αφανές κράτος και αυτό πρέπει να εξουδετερωθεί. Όπως θα πρέπει να απομακρυνθούν πάρα αυτά της Ελλάδος όλοι οι αλλοδαποί που εισήλθαν παράνομα σε αυτή τη χώρα και φυσικά πρέπει να περιοριστεί στο μικρότερο ποσοστό και στον ελάχιστο αριθμό το μουσουλμανικό στοιχείο που υπάρχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη χώρα αυτή. Πρέπει οι μουσουλμάνοι εξαιρουμένων των πουμάκων και όσους και όσων προστατεύει η συνθήκη της Λοζάνης να αποχωρήσουν πάρα αυτά από τη χώρα, όπως θα πρέπει να εκδιωχθούν όλα εκείνα τα αλλοδαπά στοιχεία της Χερσονήσου του αίμου που έχουν εισβάλει ή έχουν έρθει με οποιονδήποτε τρόπο, νόμιμο ή παράνομο, στη χώρα μας. Μιλώ για Βουλγάρους, Αλβανούς, Ρουμάνους, αλλά και για άλλα αλλοδαπά στοιχεία, τα οποία το μοναδικό προσόν που έχουν είναι οι κλοπές, οι διαρρήξεις, τα εγκλήματα και κάθε παραβατική και εγκληματική και ειδεχθή και ειδεχθείς πράξεις. Αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί συνέλληνες, στις εκλογές που θα γίνουν, αν θα γίνουν, και δεν ξέρουμε τι θα προκύψει μέχρι του Αγίου Κωνσταντίνου, στις 21 Μαΐου, θα προέλθει μια θολή κατάσταση. Δεν θα βγει αυτοδύναμη καμία κομματική παράταξη, αλλά έκτιμο ότι η Νέα Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να έρθει δεύτερο κόμμα. Εφόσον επιδιώκουν
και επιβάλλουν την απαγόρευση της καθόδου του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, του κόμματος του Εθνικού Κόμματος Έλληνες στις εκλογές, πολλοί ψηφοφόροι του κόμματος αυτού θα κινηθούν από αντίδραση και θα έχουν μια συμπεριφορά τιμωρητική για τη Νέα Δημοκρατία ψηφίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω άκετους φίλους που έχουν εκδηλώσει αυτή την τάση. Το καλό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ότι πρέπει να είμαστε και είμαστε σταθεροί στις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και πρέπει να αγωνιζόμαστε, όχι να σκύβουμε το κεφάλι, όχι να έχουμε πνεύμα υποτελείας και ραγιαδιασμού. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο, τόσο για τον εαυτό μας, όσο και για την πατρίδα μας. Θα πρέπει να υποστηρίζουμε ένα τον άλλο, να έχουμε ομαδική δράση για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα προβλήματα και στους κινδύνους που απειλούν την πατρίδα μας, την αγαπημένη μας Ελλάδα. Εύχομαι καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε αυτό το έθνος. Ανάταση ψυχών και ιδεών. Ανάσταση του μεγαλείου και των ενδόξων στιγμών της φυλής. Απελευθέρωση του τόπου αυτού από όλους τους δαιμονόπληκτους που κατατυραννούν και καταστρέφουν αυτόν τον τόπο. Καλή Ανάσταση.